Φυσιά. Ήταν όλα έτοιμα για το δεύτερο γύρισμα του reality που θα παρουσιάσει ο Ανδρέας Μικρούτσικος. Τα εισιτήρια είχαν εκδοθεί, η παραγωγή ήταν στημένη, το διαμέρισμά του στη Λευκοσία κλεισμένο. Αλλά ο Ανδρέας δεν ταξίδεψε ποτέ για Κύπρο. Και το γύρισμα του The Huge Secret δεν έγινε ποτέ. Είναι μέχρι και σήμερα κλεισμένος στο σπίτι του στην Κηφισιά. Δύο φορές ακυρωθήκαν τα εργοδικά εισιτήρια του Ανδρέα. Όλα είναι έτοιμα. Και το σπίτι και το αμάξι και όλες οι ανέσεις οι οποίες πρέπει να έχει. Έκανε το πρώτο γύρισμα και επέστρεψε στην Ελλάδα με σκοπό να μαζέψει τα πράγματά του και να μετακομίσει μόνιμα στην Κύπρο. Το Σταρ είχε βρεθεί στο πρώτο γύρισμα του Ανδρέα Μικρούτσικου στη Λευκοσία ένα μήνα πριν. Είμαστε παραπέντε γυρίσματος, έτσι. Όχι ότι έχω την αγωνία για τώρα. Παλιά μου τεχνικό σκηνό. Απλά ξέρεις πώς θα εξελιχθεί το πράγμα. Είδα αυτή τη σκηνή και λέω καταπληκτικά είναι όλα. Τον είδαμε να χαμογελά μετά από 3 χρόνια απουσίας. Όλοι όμως παρατήρησαν ότι ήταν σκεπτικός λόγω των προσωπικών του προβλημάτων. Τελικά η τηλεοπτική του επιστροφή αναβλήθηκε αφού ο ίδιος ταλαιπωρείται από μία ίωση. Δυστυχώς όμως μία ασθένεια του Ανδρέα του Μικρούτση που μας ανάγκασε να ματαιώσουμε και αυτό το γύρισμα για δεύτερη συνεχόμενη Κυριακή. Η ομάδα παραγωγής είχε μια προγραμματισμένη τηλεδιάσκεψη μαζί του στο Skype. Όταν όμως το είδα πόσο χάλια ήταν, τότε είπαμε ότι δεν υπάρχει περίπτωση. Κάποια ίωση δεν έβγαινε η φωνή του. Γεια σας, πάνω! Και αυτή η ενέργεια και η δημιουργικότητα έχει συσσωρευτεί μέσα από τα τελευταία χρόνια που βρίσκεται κλεισμένος στο σπίτι του. Και εκεί είναι που γίνεται η μεγάλη η έκρηξη. Ο Ανδρέας επέμενε να έρθει σε βαθμό που τον παρακαλούσαμε να μην έρθει. Εντάξει, μεσολάβησε και ο γιος του Στέλιος. Τον πείσαμε ότι είναι καλύτερα να αναρρώσει. Όσο αναρρώνει, κάνει τα μαγειρέματά του. Ήδη έχει συμφωνήσει με έναν γνωστό λαϊκό τραγουδιστή και έναν πασίγνωστο παρουσιαστή να κάνουν guest εμφάνιση και τονωτική ένεση βεβαίως στο νέο reality. Ειλικρινά ένιωσα μια χαρά, ένιωσα σαν να μην πέρασε μια μέρα, σαν να μην συνέβη τίποτα αυτά τα 2 χρόνια. Πολύ καιρό έχω να πάρω εκτός από αρνητικές δονήσεις, θετική δόνηση από κάτι που γίνεται μέσα σε ένα πλατό. Χάθηκε δυστυχώς το κόνσεπτ που είχαμε, όμως αυτό που έχουμε στο μυαλό μας για την επόμενη Κυριακή είναι τόσο δυνατό που δεν θα μας ενοχλήσει και ιδιαίτερα. Όποιος θέλει να κάνει μια μεγάλη έκπληξη σε κάποιο δικό του άνθρωπο, τότε μπορεί να επικοινωνήσει μαζί μας μέσω του email μας. Το The Huge Secret θα προβληθεί την επόμενη τηλεοπτική σεζόν. Αλλά ο Ανδρέας θα μείνει μόνιμα στην Κύπρο μέχρι και το τέλος του καλοκαιριού.